Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Δημήτρη Μετβέντεφ, προχώρησε σε νέα παρέμβαση, καθώς δήλωσε ότι το πυραυλικό πλήγμα στο πολωνικό έδαφος δείχνει πως η Δύση πλησιάζει περισσότερο σε άλλον ένα παγκόσμιο πόλεμο. Όπως αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter ο Μετβέντεφ, το περιστατικό με το καταγγελόμενο από την Ουκρανία πυραυλικό πλήγμα σε πολωνικό αγρόκτημα αποδεικνύει μόνο ένα πράγμα. Διεξάγοντας υβριδικό πόλεμο κατά της Ρωσίας, η Δύση πλησιάζει εγκύτερα σε παγκόσμιο πόλεμο. Υπάρχει πλέον και στη Δύση μια εικόνα πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει αρχίσει να αποτελεί επικίνδυνο βάρος για την παγκόσμια ασφάλεια. Ο πόλεμος της Ουκρανίας τονίζεται σε δήλωση της G20 πως προκαλεί τεράστιο ανθρώπινο πόνο και επιδεινώνει τις υπάρχουσες αδυναμίες στην παγκόσμια οικονομία, περιορίζοντας την ανάπτυξη, αυξάνοντας τον πληθωρισμό, διακόπτοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού, ενισχύοντας την ενεργειακή και επισητιστική ανασφάλεια και αυξάνοντας τους κινδύνους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Μέσα σε μια παράγραφο, οι δυτικοί σύνοψαν το λόγο για τον οποίο θέλουν άμεση διακοπή των εχθροπραξιών και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προσέλθει άμεσα σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.